Να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η εικόνα. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Βίκη, σ' ακούμε. Καλησπέρα, Κατέρινα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στην ασφάλεια του λιμανιού της Παλαιόχωρας πλην όμως απροστάτευση από το κρύο και τη βροχή βρίσκονται από το πρωί 490 μετανάστες που πλέον φιλοξενούνται στο σύνολό του στο επιβατηγό χρηματαγωγό πλοίο Σαμαριά της ΑΝΕΝΔΙΚ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα το απόγευμα έγιναν ενέργειες προκειμένου τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα. Μιλάμε για 100 ψυχές, γυναίκες και παιδιά. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν για να μεταφερθούν στο ενοριακό κέντρο της Σκαντάνου μετά από πρωτοβουλία της Μητρόπολης Κηδονίας και από Κορώνου. Ωστόσο, οι άνθρωποι αρνήθηκαν να αφήσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, τους συζύγους και πατεράδες, και έτσι προτίμησαν να παραμείνουν όλοι μαζί στο πλοίο Σαμαριά. Έγιναν ενέργειες από την Δημοτική Αρχή και από τους εθελοντές που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Τοποθετήθηκαν νάιλον περιμετρικά του πλοίου προκειμένου τουλάχιστον να προστατευτούν από το κρύο και τη βροχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι από το πρωί δυσμενείς. Επικρατούν ισχυροί άνεμοι, εκδηλώνονται βροχοπτώσεις και αναμφισβήτητα έχει πέσει και η θερμοκρασία και οι άνθρωποι αυτοί είναι ούτως ή άλλως εξαντλημένοι από το ταξίδι τους στη θάλασσα και από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουν περάσει τα τελευταία 24 ώρα. Παραμένουν λοιπόν εκεί. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει αναλάβει την σύντησή τους. Έφτασε το πρωί ένα κοντέινερ με ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει από κουβέρτες και είδη ρουχισμού μέχρι και φαγητό. Παραμένουν λοιπόν στο σημείο, φρουρούνται από άνδρες του λιμενικού σώματος, ενώ ισχυρή είναι και η δύναμη της αστυνομίας. Ενώ να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη να αρχίσει το έργο της προανάκρισης από τις λιμενικές αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπεύθυνοι ως διακινητές. Δεν υπάρχει χώρος, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος, τόσο ώστε να ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία τόσες ώρες μετά. Είναι ένα θέμα κι αυτό σε σχέση με το σχεδιασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει καν εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το λιμενικό σώμα, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ούτε είχε ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των μεταναστών και η εθνική τους. Άρα ο αριθμός που ακούμε, είναι κατά προσέγγιση, είναι μια πρώτη καταγραφή, έτσι. Μια πρώτη πρόχειρη καταγραφή από τους άνδρες του λιμενικού σώματος, που ήταν υπεύθυνοι για την αποβίβαση των μεταναστών από το παλιό αλλιευτικό, την επιβίβασή τους στα πούλμαν και τη μεταφορά τους στη συνέχεια στο πλοίο Σαμαριά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο αριθμός αυτός είναι κατά προσέγγιση. Κάποιοι εξ αρχής μιλούσαν για 500 άτομα, ενδεχομένως και περισσότερα. Άλλοι για λίγο λιγότερα. Σημασία έχει ότι μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπινες ψυχές και μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, επίσημη ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει. Προέρχονται κατά δήλωσή τους από την Συρία, από την Αίγυπτο και από το Πακιστάν. Μένει όμως να επιβεβαιωθεί, να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους τις επόμενες ώρες, κάτι που φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Να πω τέλος, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τον χώρο φιλοξενίας των μεταναστών, ότι έχουν εκφραστεί ήδη αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, από το κοινωνικό στέκι μεταναστών Χανίων, αντιπροσωπεία του οποίου βρέθηκε σήμερα στην Παλαιόχωρα, από το ΜέΡΑ25 και από την τομιακή οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όλες αυτές οι οργανώσεις ζητούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες, παροχή της απαραίτητης ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και βέβαια μια λύση με πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και ορίζοντα.